διότι ο Απρίλιος αλλάζει λίγο συμπεριφορά, γίνεται πιο έντονος σε πολιτικά θέματα, σε παγκόσμια θέματα, σε κάποια άλλα που μας απασχολούν έντονα. Έτσι λοιπόν χαρείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλά σας είπα εγώ ότι έχω μια πολύ ωραία ιδέα να σας πω για το Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε. Βλέπεις ποιος σε τραβάει? Ποιον έχεις κάμερα βλέπεις? Εμένα, Λίτσα μου. Έχεις την καλύτερη κάμερα. Μια πολύ καλή μέρα είναι σήμερα. Που τα πάντα αλλάζουν. Το έχεις όμως, Κώστα Τσουρέ. Του πάει όμως, το πάει. Λες να έρθω από πίσω καλύτερα? Νομίζω. Πού θα το σκέφτεσαι, Κώστα Τσουρέ? Πάμε. Λοιπόν, και από σήμερα περνάει ο Ερμής στον Ταύρο. Βάλτε λουλούδια όπως εδώ εμείς. Ασχοληθείτε με τα εξοχικά σας αν θα πάτε. Γενικά ό,τι έχει σχέση με τη γη έχει επιτυχία. Και η Αφροδίτη γυρνάει στα ψάρια, που σημαίνει ότι θα είναι πιο συναισθηματική. Βέβαια όλα είναι μπερδεμένα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους κρυούς μας, θα αρχίσει μια περίοδο, μάλλον έχει αρχίσει ήδη μια περίοδος που... Έχει αρχίσει μία περίοδος που ασχολείστε πάρα πολύ με τα οικονομικά, θα εξακολουθήσετε. Όμως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι σημαντικό, γιατί θα δείτε φίλους, θα δείτε αγαπημένα πρόσωπα, τα οποία πραγματικά θα σας αλλάξουν τη διάθεση. Για τους Ταύρους μας, θα αρχίσει μία περίοδος όπου θα μάθετε πάρα πολλά που έχουν γίνει παρασκηνιακά. Το Σαββατοκύριακο είναι σημαντικό γιατί θα ασχοληθείτε με ένα οικονομικό θέμα, με τη δική σας προσπάθεια, ακόμα κι αν έχετε θέματα τα οποία σας απασχολούν. Θα βρείτε λύσεις οι οποίες θα είναι σημαντικότατες, ειδικά νομίζω μετά από 3-4 μέρες. Σας είχα πει εχθές, θα έχετε την ευκαιρία με τη δική σας προσπάθεια και τα δύσκολα ακόμα να τα ξεπεράσετε. Με τα οικονομικά θα ασχοληθείτε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τους διδύμους πολλά αλλάζουν. Το Σαββατοκύριακο η Σελήνη θα είναι στο δικό σας ζώδιο. Θα ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα, τα οποία είναι σημαντικά. Ενώ αρχίζει μία περίοδος όπου και εσείς δεν θα θέλετε να κοινολογήσετε τα μυστικά σας. Μπορεί να γίνουν κάποιες μυστικές συμφωνίες, μυστικές συνεργασίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και σχόλια τα οποία μπορεί να γίνουν σε βάρος σας, γι' αυτό προσέχετε. Ενώ η κοινωνική σας ζωή, αν είστε γεννημένοι τις δύο τελευταίες μέρες, ενδεχομένως να δείτε φίλους που έχετε να δείτε από τα παλιά, να πάτε σε μια συγκέντρωση στην οποία ίσως είχατε πολύ καιρό να πάτε. Γενικά είναι μια περίοδος η οποία θα φέρει και πάλι συναισθηματικές και φιλικές επαφές. Για τα καρκινάκια μας, γεγονός είναι ότι τα επαγγελματικά σας απασχολούν άμεσα. Έχετε πολλά μέσα στον Απρίλιο να κάνετε που θα τα πούμε από Δευτέρα. Αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, βλέπετε κάποια σχέση από τα παλιά ή γενικότερα προγραμματίζετε ένα ταξίδι, κάτι το οποίο είχατε αφήσει στη μέση. Αλλά αυτόν τον καιρό, ενώ Σαββατοκύριακο μπορεί να θέλετε να μείνετε για λίγο μόνοι, αυτόν τον καιρό οι φίλοι θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί για σας και θα παίξουν μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις που μπορεί να πάρετε. Φίλοι μπορεί να παρέμβουν σε θέματα τα οποία σας απασχολούν, είτε είναι προσωπικά είτε είναι επαγγελματικά, και να σας βοηθήσουν. Καλό θα είναι να περιμένετε, ας περιμένουμε το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου, το οποίο είναι λίγο μπερδεμένο, μέχρι να πάρουμε αποφάσεις. Το Πάσχα θα είναι πολύ καλές ημέρες του Πάσχα. Η Αφροδίτη γίνεται, επιστρέφει σε ορθή φορά και έτσι θα είναι καλές ημέρες του Πάσχα. Ωραία. Αλλά μέχρι τότε μην πάρετε αποφάσεις. Για τα λιοντάρια, εξακολουθούν τα θέματα που σας απασχολούν, που έχουν σχέση με τα νομικά, διαδικαστικά, με ταξίδια, να σας απασχολούν. Αλλά αυτόν τον καιρό πραγματικά θα δώσετε το βάρος σας στην επαγγελματική σας ζωή, όπου θα κάνετε πολλές συζητήσεις, αρκεί να μην μαλώσετε με πρόσωπα κύρους, ειδικά αν είστε γεννημένοι 6, 7, 8. Το Σαββατοκύριακο θα δείτε φίλους, θα σας χαροποιήσουν και γενικά θα περάσετε πολύ όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα. Αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, κάτι καθυστερεί, είτε οικονομικό είτε συναισθηματικό, θα επανέλθει όμως στο τέλος Απριλίου. Άρα λοιπόν δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Για τους Παρθένους μας,
Είναι ένα Σαββατοκύριακο όπου θα έχετε κοινωνικές επαφές, θα σκεφτείτε τα επαγγελματικά σας, αλλά αρχίζουν τα πράγματα να είναι πολύ πολύ καλύτερα, ακόμα και αν είχατε θέματα και έχετε θέματα που σας απασχολούν σε θέμα οικονομικό ή ακόμα και οικογενειακό, θα δείτε ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Ο Ερμής περνάει στον Ταύρο, θα μείνει για αρκετό καιρό, θα γίνει και ανάδρομος, που σημαίνει ότι ένα ταξίδι στο εξωτερικό, κάτι που πρέπει να ρυθμίσετε, θα είναι πολύ πιο εύκολο τώρα. Δείτε φίλους οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν. Για τους ζυγούς μας, αντίθετα, αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο για σας. Ένα νέο κεφάλαιο το οποίο θέτει θέματα εργασιακά, τα οποία είναι σημαντικά. Θέτει θέματα οικονομικά, όχι όμως τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά αυτά που λέμε φορείες, δάνεια, ασφάλειες και τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία θα σας απασχολήσουν και στα οποία θα δώσετε αγώνες, τους οποίους θα μπορούσατε να κερδίσετε. Η σελήνη είναι πολύ γλυκιά για σας, μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά πάνω απ' όλα πολύ μπορεί να προγραμματίσετε ταξίδια. Μάλιστα. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που μπορείτε να προγραμματίσετε ταξίδια. Τους έχει πιάσει σήμερα. Για τους σκορπιούς, μπορεί η σελήνη να είναι γλυκιά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εσείς με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες κάτι έχετε, κάτι υπάρχει, μία ένταση την οποία δεν θα μπορέσετε και μέσα στο Σαββατοκύριακο να τις ξεπεράσετε, ειδικά αν είστε γεννημένοι 6, 7, 8 του μηνός, ενώ των τελευταίων ημερών θα δείτε είτε μια παλιά αγάπη, είτε να θεωρήσετε κάποιες σκέψεις ή κάποιες παρεξηγήσεις που μπορεί να είχατε με αγαπημένα πρόσωπα. Οι τοξότες μας της πρώτης μέρας μπορείτε να κινηθείτε σε θέματα που έχουν σχέση με οικονομικά, συναισθηματικά και αν δεν τελειώσουν θα τελειώσουν στο τέλος Απριλίου. Τώρα όμως θα ασχοληθείτε πολύ με τη δουλειά σας. Σαββατοκύριακο ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Αν ασχολείστε με ένα θέμα που έχει σχέση με την υγεία σας, θα βρείτε λύσεις. Για τους εγώ καιρούς είπαμε ότι τα θέματά σας είναι σημαντικά. Αν είστε τελευταία μέρα και εσείς θα έχετε κάποιες συναντήσεις γλυκές, αλλά τώρα θα είστε πιο δυναμικοί να αντιμετωπίσετε και τα οικογενειακά. Αν είστε πρώτη μέρα θα έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα. Τώρα το βάρος σας θα πέσει ή στη δημιουργική σας διάθεση ή στην ερωτική διάθεση, η οποία θα είναι σημαντική και θα ξεπεράσετε και πολλά θέματα και προβλήματα. Για τους συντροφούς μας το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ ωραίο, θα περάσετε με αγαπημένα πρόσωπα τα οποία είναι σημαντικά. Δεν θα λείψουν βέβαια οι οικογενειακές υποθέσεις, ειδικά αν είστε γεννημένοι 5, 6, 7 του μηνός, μην τρέχετε με το αυτοκίνητο και αποφύγετε να μαλώσετε. Ενώ ένα οικονομικό θέμα το οποίο δεν έχει διευθετηθεί θα μπορούσε αυτόν τον καιρό να έρθει και πάλι στην επιφάνεια. Και να το λύσουμε, να διευθετηθεί. Εάν δεν διευθετηθεί τώρα, θα διευθετηθεί στο τέλος, περίπου στο τέλος του μήνα. Στο τέλος του μήνα του επόμενου. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας, τα οποία έχετε, πού θα πάτε, ατελείωτες συζητήσεις, μετακινήσεις οι οποίες καίνε. Ασχοληθείτε και λίγο με το σπίτι και την οικογένεια μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό, όπου πολλά αγαπημένα πρόσωπα σας θέλουν να σας δω.